άδεια των κρατουμένων είναι ένα δικαίωμα εγκαιτημένο μετά από σκληρούς, άνισους αγώνες και αιματηρές εξεγέρσεις. Θεσπίστηκε με νομικό πλαίσιο στις αρχές δεκαετίας του 90 και χρειάστηκαν πάλι αγώνες και εξεγέρσεις για να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο μετά από μια πενταετία περίπου. Τα θετικά αποτελέσματα του θεσμού επιβεβαιώνονται από σειρά εκθέσεων και αναφορών από διάφορους φορείς και από το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης και έχει αποδειχθεί ότι το σημαντικότερο και ίσως μοναδικό βήμα για ομαλή πρόσβαση του κρατούμενου στην κοινωνία, τους ρυθμούς, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις αυτής, στις οποίες καλείται να προσαρμοστεί και να ενταχθεί ένας άνθρωπος, και ότι είναι ένας απόλυτα πετυχημένος θεσμός όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά πανευρωπαϊκά, και η Ελλάδα κατέχει το μικρότερο ποσοστό παραβιάσεων, το οποίο ανέρχεται μόλις το 2,5%. Όμως δεν είμαι εδώ σήμερα για να σας μιλήσω για όλα αυτά. Έχουν μιλήσει πολύ πιο ειδικοί από μένα. Θεωρώ άλλωστε ότι είναι φωνή βόντος εν τη ερήμου, αφού το Υπουργείο φαίνεται να προχωρά σε περιορισμό και σταδιακή κατάργηση του μέτρου. Θα μπορούσα να σας περιγράψω συνθήκες κράτησης, την εξαθλίωση του κρατουμένων, να μιλήσουμε για καταπατήσεις των δικαιωμάτων τους, για ιατροφαρμακευτικές ελλείψεις ή για εγκλήματα, γιατί είναι δεκάδες οι θάνατοι που συμβαίνουν κάθε χρόνο στις φυλακές, για άδικες ή καταχρηστικές αποφάσεις, για υπέρμετρες και εξοντοτικές ποινές και για πολλά άλλα. Είναι περιττό όμως, δεν έχει κανένα νόημα. Είναι γνωστά αυτά, έχουν χιλιοϋποθεί. Αυτό ίσως που δεν λέγεται και τόσο συχνά, είναι ότι η φυλακή πλέον μας αφορά όλους. Ειδικά τώρα, σε καιρούς κρίσης, με την ποινικοποίηση της φτώχειας. Σκέφτηκα να σας μιλήσω εμπειρικά, μέσα από τα βιώματά μου. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Είναι πολύ δύσκολο γιατί έχει πολύ πόνο, γιατί έχει συναισθηματικό φορτίο και πολύ προσωπική έκθεση. Προσπάθησα να καταγράψω τις σκέψεις μου χθες ένα χαρτί, αλλά ούτε αυτό κατέστη δυνατό. Λες και συνωμοτεί το σύμπαν. Θα σας πω μερικά πράγματα από αυτά που έζησα. Η χορήγηση αδειών την τελευταία δεκαετία γίνεται με φιδό και επιλεκτικά. Ένας σημαντικός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η χειραγώγηση και ο έλεγχος πολλών κρατουμένων. Όποιος δεν προσαρμόζεται και δεν συμμορφώνεται, θεωρείται ανυπάκουος και αντιμετωπίζεται ειδικά, τόσο για δική του τιμωρία, όσο και για παραδειγματισμό των υπολείπων. Μια τέτοια ειδική μεταχείριση απολάμβανα και εγώ για πολύ καιρό στις φυλακές. Και φυσικά είχα πάρει πάρα πολλές απορριπτικές αποφάσεις, ζητώντας άδεια φυσικά, αναφέρομαι στις αιτήσεις αδειών. Άκουγα πολλές προφάσεις ή μια διευκρίνηστη κρίση του τύπου πιθανόν θα γίνει κακή χρήση της άδειας. Οι καταστάσεις που ζει ένας άνθρωπος μέσα στη φυλακή πολλές φορές είναι πέρα από τις αντοχές και την ανοχή του ή πέρα των δυνάμεων ή της θέλησής του. Δεν περιγράφονται έτσι απλά, δεν περιγράφονται μέσα σε λίγα λεπτά. Ωστόσο το κίνητρο της άδειας είναι τόσο ισχυρό που μπορεί να κατευνάσει τα πνεύματα που λένε. Συνεχώς ακούς φράσεις τύπου «ας μην περίμενα την άδεια και θα» ή «δεν θέλω μπλεξίματα, παίρνω άδειες». Επίσης, όποιος παίρνει ή περιμένει να πάρει άδεια, αυτόματα μπαίνει στο δικαίωμα της υφόρων απόλυσης, εφόσον και τα δυο είναι στις ίδιες προϋποθέσεις. Όπως και αυτός που συναντά την άρνηση, την απόρριψη, γνωρίζει τις δυσκολίες που θα συναντήσει και στην αποφυλάκησή του. Μπορείτε λίγο να φανταστείτε την ψυχολογία του ατόμου και στις δύο περιπτώσεις. Ήθιστε το, στην πρώτη αίτηση, στις περισσότερες φυλακές της χώρας μας, ήθιστε η πρώτη αίτηση του κρατούμενου να απορρίπτεται, ανέτια. Το σκεπτικό, μιλάω για ανθρώπους που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν έχουν διαπράξει πειθαρχικά δικήματα. Το σκεπτικό τους είναι ότι δεν είσαι έτοιμος ακόμη για την κοινωνία και σου λένε, έλα ξανά σε 2 μήνες. Λες και σε 2 μήνες κάτι θα αλλάξει.
Λες και σε 2 μήνες θα είσαι έτοιμος για την κοινωνία. Το πώς δεν το έχει εξηγήσει κανείς βέβαια μέχρι τώρα. Αυτό όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί πολλά συναισθήματα όπως απογοήτευση, αδικία, θυμό, οργή. Παράλληλα όμως λειτουργεί και κατασταλτικά σε πολλές περιπτώσεις γιατί υπάρχει ελπίδα. Μήπως να ξαναπάω σε 2 μήνες, μήπως κάτι θα αλλάξει. Σε πολλούς ανθρώπους επαναλαμβάνεται πολλές φορές. Περνάνε πολλά δίμηνα μέχρι να πάρουν την άδεια. Προσωπικά χρειάστηκε πολλές φορές να καταλαγιάσω την οργή μέσα μου, να πνίξω τον πόνο της αδικίας που βίωνα, κυρίως στους άλλους. Χρειάστηκε πολύ δύναμη για να υπομείνω όλα αυτά, χωρίς όμως να χρειαστεί παράλληλα να θυσιάσω την αξιοπρέπειά μου ή τις αρχές μου. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ξανά έκανα αίτηση για χορήγηση άδειας. Το θεωρούσα περιττό να αναλώνομαι τόσο πολύ ψυχικά. Έβλεπα άλλους γύρω μου να παθαίνουν κατάθλιψη, άλλους να καταφεύγουν στη χρήση ουσιών, τους περισσότερους να είναι σε καταστολή αφού τα ψυχοφάρμακα βέβαια δίνονται αφιδώς στις φυλακές, ακόμη και τώρα, που δεν υπάρχουν τα είδη πρώτης ανάγκης. Είδα ανθρώπους να αυτοκτονούν. Είδα εξάρσεις βίας, αυτοτραυματισμούς. Είναι πολύ δύσκολο να μοιραστώ μαζί σας όλο αυτό. Θέλω μόνο να σας πω ότι όλο αυτό που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι το βιώνουν και οι οικογένειές τους. Και αυτές δεν έχουν διαπράξει αδίκημα. Ευχαριστώ.